τον κύριο Φαραντούρη. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα στη Θεσσαλία, την οποία θα την επισκεφθώ για ακόμη μία φορά και μάλιστα πλέον ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αύριο μεσημέρι στα Τρίκαλα, το απόγευμα στην Καρδίτσα και 8 η ώρα θα έχουμε ομιλία στο Βόλο και θα χαρώ πολύ να ανταμώσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, ενεργούς πολίτες, φίλους, μέλη του κόμματος, αλλά σε μια ανοιχτή συγκέντρωση είναι ευπρόσδεκτος οποιοδήποτε από οποιαδήποτε κομματική ή πολιτική αφετηρία ξεκινάει. Το ζητούμενο είναι να μιλήσουμε για τα προβλήματα του τόπου, να σας πω για τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αποζημιώσεις, για τον αγροτοδιατροφικό τομέα, για τους κτηνοτρόφους μας, για τους γεωργούς μας, για όλα τα προβλήματα που αφορούν τους ανθρώπους στη Θεσσαλία που έχουν χάσει τα νοικοκυριά τους, τα σπιτικά τους και τους γιος τους. Και νομίζω ότι αυτά ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από τα εσωτερικά μας, την κοινωνία και τον κόσμο. Κύριε Φαραντούρη, τώρα όσο οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια κατρακύλα των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε όλοι, έτσι με ενδιαφέρον μεγάλο, γιατί πρόκειται για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η μάχη χαρακομμάτων. Αν θα πάτε στο συνέδριο, με τι προϋποθέσεις θα πάτε, τι περιμένετε να προκύψει από το συνέδριο. Έχουμε την εικόνα, έτσι καταγράφοντας από το ρεπορτάζ καθημερινά, ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά, με την έννοια ότι άλλα υποστηρίζει η πλευρά του κύριου Κασελάκη, άλλα υποστηρίζετε εσείς ως υποψήφιοι πρόεδροι. Εσείς λέτε έχετε θέσει υποψηφιότητα, ο κύριος Κασελάκης λέει δεν υπάρχουν υποψήφιοι πρόεδροι, η άλλη πλευρά λέει του κύριου Κασελάκη δεν θα είσαι υποψήφιος πρόεδρος, ο ίδιος επιμένει. Πού βρισκόμαστε τελικά? Κυρία Σανακοβλή, βρισκόμαστε στο ότι υπάρχει απολύτα ανάγκη να μιλήσουμε πολιτικά και με την κοινωνία και για τα προβλήματά της. Ναι. Συνεπώς, εγώ δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει να σχολιάσω τι λέει ο ένας και ο άλλος. Νομίζω ότι ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο να μάθει τις απόψεις μου. Και ναι, αλλά ναι, το καταλαβαίνω που αυτό που να λέτε, κύριε Φαραντούρη. Έχω τις απόψεις μου σε 10. Έχω τυπώσει τις απόψεις μου και θα τις έχω μαζί μου αύριο και τις έχω κυκλοφορήσει και είναι ανοιχτημένες. Ναι. 10 άξονες στο πολιτικό μου σχέδιο για τον τόπο και 10 άξονες στο πολιτικό μου σχέδιο για το κόμμα. Την ναι. ανασυγκρότηση του κόμματος. Ναι. Για να τον περάσουμε. Τόπο, για παράδειγμα. Για να περάσουμε όμως τη φάση στο στάδιο της συζήτησης αυτών των πολιτικών θέσεων, μήπως πρωτίστως πρέπει να ομαλοποιηθούν κάποιες διαδικασίες, να ξεκαθαριστούν. Πώς λοιπόν θα πάτε στο συνέδριο? Εάν λοιπόν δεν μιλήσουμε πολιτικά, και το τελευταίο διάστημα σε μεγάλο βαθμό μιλούσαμε πολύ για τα εγώ μας. Και επειδή σε ένα κόμμα δεν πας πολύ μπροστά μόνο με το εγώ, αλλά με το εμείς, με τη συμπερίληψη, εγώ έχω φροντίσει να μιλήσω για το εμείς. Και η δική μου η παρουσία είναι παρουσία ενότητος και εξωστρέφειας και όχι διχασμού, διαίρεσης και εσωστρέφειας. Και πραγματικά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να συνομιλήσω με τους πολίτες για τα πραγματικά προβλήματα. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλία έχω εισηγηθεί στο πρόγραμμά μου στους 10 άξονες τη δημιουργία ενός ταμείου προστασίας από φυσικές καταστροφές. Το έχω εισηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γίνει καταρχήν δεκτό. Θα το συζητήσω αύριο και με φορείς στη Θεσσαλία και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έναν βασικό πυλώνα αποζημίωσης ανθρώπων που χάνουν τις περιουσίες τους, που χάνουν τις καλλιέργειές τους από τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Και δεν είναι και λίγα αυτά που έχουν περάσει οι Θεσσαλοί τα τελευταία χρόνια και τον τελευταίο καιρό. Επίσης, εισηγούμε για παράδειγμα απέναντι στις παράνομες ελληνοποιήσεις, την ενοποίηση των φορέων του Υπουργείου Οικονομικών των Τελωνίων δηλαδή και του ΕΛΓΟ Δήμητρα του Υπουργείου Ανάπτυξης σε έναν φορέο υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να πάψει επιτέλους αυτή η εισαγωγή, η αρθρώα εισαγωγή προϊόντων φυτικής παραγωγής και ζωικής παραγωγής που είναι και ακατάλληλα για την υγεία και σε αθέμητο ανταγωνισμό με τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά, διότι καλλιεργούνται με αβέβαιες συνθήκες για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Σας λέω πρακτικά πράγματα που εισηγούμε στο πρόγραμμά μου και τα οποία νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσουν το δημόσιο διάλογο επιτέλους στον τόπο και για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα, ως προς το κόμμα, γιατί παρακολουθούσα προηγουμένως και το εξαιρετικό ρεπορτάζ σας, τα είπε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, έχω 10 άξονες για το κόμμα.
εισηγούμε για παράδειγμα δύο θέσεις αντιπροέδρων στο κόμμα, στην κορυφή. Να υπάρχει μια διασπορά και μια αποκέντρωση και στην κορυφή. Να μην είναι το κόμμα ο υπηρέτης του εκάστοτε προέδρου. Εγώ θέλω ένα κόμμα το οποίο ο πρόεδρος θα υπηρετεί και οι αντιπρόεδροι του το κόμμα. Και όχι το κόμμα τον πρόεδρο, ούτε να είναι το βιλάκι του πρόεδρου. Εγώ κατανοούμε απολύτως την αγωνία σας να μιλήσετε πολιτικά και να μιλήσετε με βάση τα προβλήματα της κοινωνίας και των παραγωγικών της τάξεων. Αλλά εδώ μπροστά υπάρχει μια διαδικασία και δεν ξέρω κατά πόσο έχει αποσαφινιστεί τι θα γίνει τελικά. Δηλαδή, για σας είναι ξεκάθαρο πώς θα προχωρήσετε στις εκλογές ή ένα συνέδριο μπροστά θα περιμένουμε για να κρίνει? Υπάρχει συνέδριο και υπάρχουν εκλογές. Και βεβαίως υπάρχουν εσωκομματικές εκλογές για τους συνέδρους αυτό το Σαββατοκύριακο και καλώ όλους τους φίλους και τα μέλη του κόμματος, τα μέλη του κόμματος να σπεύσουν να αναδείξουν τους συνέδρους τους. Και βεβαίως το συνέδριο είναι μια κορυφαία διαδικασία του κόμματος που οδηγεί σε εκλογές. Τώρα, θέλετε να ξεκινήσουμε να λέμε τι και πώς, τι έγινε πριν από δύο μήνες? Ευχαρίστω να σας θυμίσω. Πριν από δύο μήνες είχα σηκώσει το χέρι και είχα πει προς Θεού, ας αποφύγουμε τη διχόνοια, ας αποφύγουμε τη φθορά. Ναι. Και είχα παροτρύνει την ηγεσία να πάει σε εκλογές. Το θυμάστε? Τότε λοιπόν η ηγεσία είχε προτιμήσει να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή και να πει εδώ και τώρα πρόταση μορφής. Ναι. Έγινε η πρόταση μορφής, προχώρησε η πρόταση μορφής. Δεν θέλω να επεκτείνομαι στα του παρελθόντος. Όχι, όχι, αλλά θα ήταν προτιμότερο να μας πείτε τι γίνεται σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λοιπόν έχουν κατατεθεί οι υποψηφιότητες σύμφωνα με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Μία από αυτές είναι και η δική μου. Η δική μου φιλοδοξία είναι πρόταση ενότητας, εξωστρέφειας και κύρους στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και σε κάθε περιφέρεια την οποία επισκέπτομαι με συνείδηση της αναγκαιότητας ο κόσμος να ακούσει. Οι άλλες υποψηφιότητες δεν είναι ενότητας και κύρους? Όλες οι υποψηφιότητες οι οποίες θέλουν να προσθέσουν στον πολιτικό διάλογο είναι ευπρόσδεκτες. Εγώ κατέθεσα 10 προτάσεις στο τραπέζι, ζητάω debate με όλους τους ανθρώπους και συζήτηση πολιτική και δεν με ενδιαφέρουν τα εσωτερικά πράγματα στρατηγικές και αντεκλήσεις οι οποίες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ταλάνισαν το χώρο μας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να φύγουμε από αυτή την εσωστρέφεια και να κοιτάξουμε την κοινωνία κατάματα η οποία ψάχνει μία στέγη πολιτική. Δεν πιστεύω ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να δώσουν αυτό το όραμα και την προοπτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε πρόσφατα τον τόπο και είναι η αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου πρέπει να αφυπνιστεί, να κοιτάξει τους πολίτες στα μάτια, να καταθέσει προτάσεις, εξού και οι 10 προτάσεις μου και για το κόμμα και για την κοινωνία και να μιλήσουμε πολιτικά. Εάν κάποιος έχει μια καλύτερη ιδέα να την καταθέσει στο τραπέζι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται για το καλό της κοινωνίας, να παραμερίσει λιγάκι το εγώ του και να κοιτάξει μπροστά. Προσπαθώ και στην Ευρώπη και στην περιφέρεια και στο κέντρο και με φορείς και με επιμελητήρια και με παραγωγικές δυνάμεις αυτής της χώρας να είμαι σε καθημερινή επαφή για να λύνουμε προβλήματα. Κάπως έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι την πολιτική και όχι με εσωτερικές έρηδες, στρατηγικές και ιδιοτέλειες. Το κόμμα δεν θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο υπηρέτης, επαναλαμβάνω, του Προέδρου. Γι' αυτό και εισηγούμε δύο θέσεις αντιπροέδρων, γι' αυτό και εισηγούμε περιφερειακά συμβούλια παντού, γι' αυτό και εισηγούμε ενεργά μέλη. Τα μέλη των οργανώσεών μας πρέπει να είναι ενεργά μέλη, να μην είναι μέλη μιας χρήσης όπου μιλάμε γενικώς και αφηρημένος για διαμεσολάβητη σχέση, αλλά στην πραγματικότητα τα μέλη μας είναι παροπλισμένα και ανενεργά. Πρέπει να είναι ενεργά στις οργανώσεις, πρέπει να δώσουμε κύρος στις οργανώσεις. Yes. Και πρέπει να δώσουμε φωνή έτσι ώστε οι οργανώσεις να φέρουν προτάσεις και όχι απλά να είναι λέσχες μελών, όπως ακούστηκε στο προηγούμενο διάστημα, χωρίς κανείς να καταλάβει τι ακριβώς εννοούσαν όσοι το προτείνανε. Κάπως έτσι φαντάζομαι την πραγματικότητα κόμματος και γι' αυτό καλώ και τους συμπολίτες μας, τους Θεσσαλούς, αύριο 3 η ώρα στα Τρίκαλα, το απόγευμα στην Καρδίτσα και το βράδυ 8 η ώρα στο Βόλο, αγαπημένες πόλεις. Και οι τρεις, θα είμαι και στην Λάρισα τις επόμενες μέρες, αλλά αύριο 8 η ώρα στο Βόλο, σε ανοιχτή συζήτηση, θα μιλήσουμε για όλα. Θέλω να ακούσω παρατηρήσεις, κριτική, προτάσεις, ιδέες, αλλά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα πρόγραμμα τελικά για την κοινωνία. Να ακούσουμε αγρότες, να ακούσουμε νεολαία, να ακούσουμε εργαζόμενους, να ακούσουμε ελεύθερους επαγγελματίες. Μάλιστα. Τώρα, σηματοδοτεί κάτι η φωτογραφία σας, αυτό το τραπέζι των 5 που είδαμε με αφορμή την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, εσείς, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Παπάς, η κυρία Νοτοπούλου, συμβολίζει κάτι, στέλνει κάποιο μήνυμα αυτή η φωτογραφία? Οτιδήποτε συνιστά
κοινή δράση, συλλογική παρουσία και κλίμα ενότητας, συναδελφικότητας, συντροφικότητας και συστράτευσης, είναι προφανές ότι αποτελεί ένα μήνυμα προς όλους. Η δική μου η θέση πάντοτε ήταν υπέρ της ενότητας και της συμπερίληψης. Δεν είμαι ποτέ, δεν ήμουν μέρος κανενός προβλήματος στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ακούσετε ποτέ τον λόγο μου να αναφέρεται σε εσωκομματικά προβλήματα. Με ενδιαφέρει μόνο η ενότητα και η επόμενη μέρα της εξωστρέφειας και της κυβερνητικής τροχιάς. Κακά τα ψέματα, αν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, αυτός είναι ο στόχος σου. Όχι να ασχολείσαι συνεχώς με τα εσωτερικά σου, αλλά να βάλεις στόχο μια καλύτερη διακυβέρνηση του τόπου με καλύτερες προτάσεις και με τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση. Και γι' αυτό λοιπόν αγκαλιάζω όλο τον κόσμο και χαίρομαι να συναναστρέφομαι και να βρίσκομαι με συντρόφους μου, συναδέλφους μου, μέλη, φίλους, ακόμα και με ανθρώπους που μπορεί να διαφωνούμε πολιτικά, αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής μπορεί να μας ενώνει ένας κοινός στόχος. Το καλό της κοινωνίας. Δεν είμαι στην πολιτική ούτε για προσωπική κοινωνική καταξίωση. Επέλεξα να κατέβω στην κούρσα της διαδοχής έχοντας μία πενταετή θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπροστά μου και θα μπορούσα μια χαρά να καθίσω στην άκρη και να περιμένω τις εξελίξεις χωρίς να εμπλακώ. Προτίμησα στην πιο δύσκολη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσω παρόν για να ακουστεί επιτέλους μια δυνατή φωνή ενότητας, κύρους διεθνούς και ευρωπαϊκού, παρουσίας στο κέντρο λήψης των αποφάσεων και επάνωδο και επανόδου στην εξωστρέφεια και στην κυβερνητική τροχιά. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός μου και καλώ όλους τους πολίτες να συσπηρωθούν γύρω από αυτό το σκοπό, γύρω από αυτή την ιδέα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φαραντούρη. Καλώς να ορίσετε αύριο στη Θεσσαλία. Θα έχουμε περισσότερα να παρακολουθήσουμε από εσάς. Καλή συνέχεια. Να είμαστε καλά. Γεια σας.